Καλή σας ημέρα, κύριε Δελή. Καλημέρα σας, κύριε Παπούλια, και σε όλους τους ακροάτες μας. Να είστε καλά. Πώς σχολιάζετε την ομιλία του Πρωθυπουργού χθες στις προγραμματικές δηλώσεις? Είπε κάτι νέο ή επανέλαβε την ίδια συνταγή? Τι αποκομίσατε? Νομίζω για μια αναμενόμενη ομιλία πρωθυπουργική, η οποία στην ουσία ανήγγειλε την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης για την επόμενη τετραετία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που εκλέχθηκε για άλλα 4 χρόνια, με έναν βεβαίως καλπονοθευτικό ληστρικό εκλογικό νόμο. Οι προγραμματικές δηλώσεις δεν περιείχαν κανένα στοιχείο ευνηδιασμού, ήταν όλα αναμενόμενα. Πρόκειται για διακηρύξεις οι οποίες έρχονται να υπηρετήσουν, κατά την άποψη του ΚΚΕ, όλους τους στόχους του κεφαλαίου και των επιχειρηματικών ομίλων, ξεκινώντας από τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη ζωή συνολικά των εργατικών λαϊκών οικογενειών, από τις εργασιακές σχέσεις, την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια και παντού. Το δεύτερος άξονας ήταν βεβαίως αλίμονο η λεγόμενη πράσινη μετάβαση, μόνο που η μετάβαση, κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης, οι εργαζόμενοι μεταβαίνουν στη φτώχεια, ενώ το κεφάλαιο μεταβαίνει στα κέρδη. Και βεβαίως αλίμονο η εμπλοκή στα υπεριαλιστικά, τα επικίνδυνα σχέδια των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Αξίζει εδώ, κύριε Παπούλε, να σημειωθεί ότι σε αυτούς τους 3-4 άξονες της κυβερνητικής πολιτικής της επόμενης τετραετίας, επί της ουσίας, συμφώνησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δια των αρχηγών τους. Μάλιστα, απείλησαν την κυβέρνηση ότι θα την ελέγχουν στην υλοποίηση αυτής της κυβερνητικής πολιτικής, δείχνοντας ξεκάθαρα στον κόσμο ότι μπορεί όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν αντιπολίτευση. Έχει σημασία όμως ποιος κάνει αντιπολίτευση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Το κόμμα που το κάνει αυτό είναι μονάχα το ΚΚΕ. Αν μου επιτρέπετε, κρατώ από τη χθεσινή τοποθέτηση η ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα το «έχετε αντίπαλο, κύριοι της κυβέρνησης». Αυτό σημαίνει ότι είναι η προαναγγελία μιας μαχητικής αντιπολίτευσης που θα βγαίνει και έξω από το κοινοβούλιο. Εννοείται, κύριε Παπούλη, το ΚΚΕ την αντιπολίτευσή του ποτέ δεν υπεριόρισε στους 4 τείχους του κοινοβουλίου, όπου και εδώ η αντιπολίτευση που ασκείται από το ΚΚΕ είναι με επιχειρήματα, χωρίς φτηνές επικοινωνιακές τακτικές και ψευτοπαλικαρισμούς επικοινωνιακούς, αλλά με επιχειρήματα και επί της ουσίας, προκειμένου να αποκαλύπτεται η αντιλαϊκή πολιτική. Όμως η αντιπολίτευση, η πραγματική αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική γίνεται έξω, κύριε Παπούλη, από τη Βουλή, γίνεται στους χώρους δουλειάς, εκεί όπου εντείνεται η τρομοκρατία, η εκμετάλλευση των εργαζομένων, γίνεται στις λαϊκές γειτονιές, γίνεται στα σχολεία, στους χώρους μόρφωσης της νεολαίας μας, γίνεται όπου ζει και αναπνέει η εργατική, η λαϊκή πλειοψηφία της πατρίδας μας. Αυτό ποτέ δεν το κρύψαμε. Μάλιστα. Και ήδη μάλιστα από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα που εκλέγονται οι βουλευτές του ΚΚΕ, που τώρα αυξήθηκαν, γίνανε 21, βρίσκονται από την πρώτη μέρα στις κινητοποιήσεις του λαού. Να, σε πάντως, λίγο βρίσκεται ήδη ο Νίκος Αμπατιέλος, βρίσκεται σε μια κινητοποίηση. Πάντως με Πειραιά. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Θα μου επιτρέψετε εδώ ένα ερώτημα, επειδή το θέσατε και έμεσα στην αρχή, το βάζω εγώ πιο καθαρά τώρα. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει 50 βουλευτές και υπάρχει το πρόβλημα της πρότασης Μομφής και διάφορων άλλων ζητημάτων στη Βουλή. Ενδεχομένως αυτό ανοίγει το δρόμο για πιθανές συγκλίσεις μέσα στη Βουλή. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στα ζητήματα της εφαρμογής του κανονισμού της Βουλής. Πράγματι έχετε δίκιο. Ωστόσο, ανάμεσα στα αστικά κόμματα, ανάμεσα στο, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ, στα άλλα κόμματα, οι διαφορές δεν είναι αγεφύρωτες, μπορούν να συμπέσουν, αλλά να σας πω, κύριε Παπούλια, αρκετές φορές και ως κόμμα εμείς, είναι θετικά για τη σύσταση μιας εξεταστικής επιτροπής, χωρίς να έχουμε βέβαια αυταπάτες για το τι θα βγει από αυτήν την επιτροπή. Έχουμε άλλωστε από δεκάδες επιτροπές που έχουν στηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και δεν έχουν οδηγήσει ουσιαστικά πουθενά, για να μην πω τη συγκάλυψη.
Δεν νομίζουμε ότι είναι εκεί το ζήτημα. Ξέρετε κύριε Παπούλια, η πραγματική αντιπολίτευση, αυτή για την οποία εμείς εδώ στο ΚΚΕ πραγματικά μοχθούμε νύχτα και μέρα, όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως έξω. Η εργατική, η λαϊκή αντιπολίτευση, αυτό που σας έλεγα, από τα σωματεία, από τα συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς, εκεί δηλαδή που κρίνεται και η εφαρμογή της πολιτικής η οποία ψηφίζεται στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, υπάρχει απόσταση από την ψήφιση ενός νόμου μέχρι την εφαρμογή του. Και, και το εργατικό, το λαϊκό κίνημα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι έχει τη δύναμη να ακυρώνει αντεργατικούς, αντιλαϊκούς νόμους. Είναι γνωστό ότι συνήθως τα στελέχη σας και τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν σχολιάζουν εξελίξεις στα άλλα κόμματα. Πώς θα προσεγγίζατε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πώς θα τις σχολιάζατε? Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και δεν τις παρακολουθούμε. Ναι, βεβαίως. Τις παρακολουθούμε. Τα όσα συμβαίνουν στην σοσιαλδημοκρατία, είναι φανερό ότι διέρχεται μια κρίση αυτή τη στιγμή. Κρίση η οποία συνίσταται στην αδυναμία της να ενσωματώνει εργατικές λαϊκές μάζες. Περί αυτού πρόκειται. Αφού πρώτα βεβαίως τις απογοήτευσε και τις οδήγησε στην αγκαλιά των φιλελεύθερων κομμάτων όπως η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση αυτό που λέμε εμείς τους εργαζόμενους ότι δεν πρέπει να πιστέψουν ξανά, να εμπιστευτούν μάλλον τις απατηλές υποσχέσεις της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί αυτή η εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα πολιτική παράταξη έχει οδηγήσει το λαό όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια και είναι γνωστός ο βρώμικος ρόλος της τελικά ως βασικό στήριγμα του καπιταλιστικού συστήματος αυτής της βαρβαρότητας που ζούμε. Το απέδειξε η σοσιαλδημοκρατία και στην Ελλάδα όταν αυτή ανέλαβε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά για το κεφάλαιο ψηφίζοντας το τρίτο μνημόνιο. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να βάλουμε μια τελεία εδώ και να ρωτήσω το εξής. Έρχονται αυτοδιοικητικές εκλογές. Θα είστε μόνοι σας ή θα αναζητήσετε συνεργασίες? Ξέρετε κύριε Παπούλια, εμείς στο ΚΚΕ ποτέ δεν αισθανόμαστε μόνοι μας. Κάθε άλλο. Αισθανόμαστε ότι είμαστε μαζί με πάρα πολλούς ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι πάνω από 400.000 εμπιστεύτηκαν το Κομμουνιστικό Κόμμα και αυτό μόνο μοναξιά δεν δηλώνει. Το αντίθετο ακριβώς. Αλλά εκεί που πραγματικά αισθανόμαστε πολύ, πολύ, πολύ όμορφα και δεν αισθανόμαστε καθόλου μα καθόλου μόνοι, πιστέψτε μας, είναι στα σωματεία, στους φορείς, στις εργατικές, στις λαϊκές κινητοποιήσεις, εκεί που σώζουμε τα σπίτια του λαού, εκεί που επιβάλλουμε επαναπροσλήψεις, εκεί που ακυρώνουμε αντιδραστικά, αντεργατικά μέτρα όπως είναι η λεγόμενη πανεπιστημιακή αστυνομία, εκεί όπου με λίγα λόγια θα μας βρίσκει συνεχώς μπροστά της αυτή η κυβέρνηση, όντας το ΚΚΕ η μοναδική επί της ουσίας αντιπολίτευση. Άρα αν καταλαβαίνω σωστά θα ακολουθήσετε το πολιτικής. Αν καταλαβαίνω σωστά θα ακολουθήσετε το γνωστό δρόμο στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμείς και όποιος θέλει. Εμείς και οι δυνάμεις. Κοιτάξτε, πάντα η πρόσκληση του ΚΚΕ σε πολιτικά και κοινωνικά πεδία απευθύνεται στους ανθρώπους, απευθύνεται σε δυνάμεις, σε αγωνιστικές δυνάμεις λαϊκών ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν, αν θέλετε, τις επιμέρους απόψεις τους για ιδιαίτερα ζητήματα και μπορεί να συμπεριφέρουν στην κατεύθυνση που πρέπει να έχουν οι Δήμοι. Για παράδειγμα, έχουμε το Δήμο της Πάτρας, ο οποίος αποτελεί πιλότο για το πώς ασκείται μέσα σε αυτά τα όρια του συστήματος του καπιταλιστικού, πώς ένας κομμουνιστής μπορεί να ασκήσει την λεγόμενη δημοτική εξουσία, όντας αντιπολίτευση και από τη θέση του Δημάρχου σε αυτή την πολιτική η οποία εφαρμόζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ που τα λέμε. Γι' αυτό και η λαϊκή συσπήρωση στην Πάτρα και στον Κώστα Πελετίδη αμείβεται με διαρκώς αυξανόμενα εκλογικά ποσοστά. Κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Παπούλια, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.